Εδώ είμαστε, τσάτ στο μικρόφωνο. Με όλους σας εκεί πέρα έξω. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε, να παίξουμε μέχρι και τις και μισή. 2310 287 888. Σήμερα όποιος πάρει μέρος τηλεφωνικά, χωρίς κληρώσεις, έχει μπλουζάκι ζουμουσού. Έχω κάβα. Θα μου πεις έξω βρέχει σήμερα, δεν έχει σημασία, κόντρα ρόλος. Εμείς έχουμε υπέροχα μπλουζάκια που μπροστά γράφει το πρωί, δεν μπορώ αν δεν ακούσω να τσαρώ. Τώρα προφανώς και το μεσημέρι. Ζουμουσού, υπέροχα, μαύρα. Από την χορηγούκλα μας, από τη Λαδόκολα, από τον Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η κάβα. Για φέτος το καλοκαίρι να τα φορέσεις στην παραλία, να τα φορέσεις στη βόλτα σας. Ωραία, μαύρα με λαιμόκοψη, δεν ξεχυλώνουν, δεν ξεβάφουν. Υπέροχα. Έρχομαι τώρα στις γραμμές να πω Αλφα Πάρκ, χορηγός της ώρας μας, χορηγός της εκπομπής μεσημβρινής, της εκπομπής ποιος αυτός, 1-0, με αράουτ εκτέλεση από ψηλά, με πολύ πάθος, με αυταπάρνηση, με ζήλο, με ζέση. Εκεί λοιπόν το πιο φθηνό πάρκινγκ στο αεροδρόμιο, 2310 42 44 44. 4,5 ευρώ η μία μέρα, 8,5 οι δύο, 10 και 50 οι τρεις μέρες και πάει λέγοντας. Και βέβαια καυσόξυλα φυτάς και κάρβουνα και ήδη μπάρμπεκιου, Όλγας 206, αυτός εκεί, ο Κωνσταντίνος Φυτάς, ο καυσοξυλάρχης. Και μόνος και πρώτος και κορυφαίος στο κάρβουνο και στα ήδη μπάρμπεκιου, ψισταριές και τα λοιπά, γιατί έρχονται ωραίες μέρες που θα ψήσουμε σε αυτό το παραδεισένιο τόπο που ζούμε, να το ξέρετε. Κι ας είναι τώρα, ας πούμε, ας υπάρχει θέμα τώρα, οκ, okay, εντάξει, ο καιρός τώρα δεν είναι αυτός που θέλουμε. Μας παίρνουν τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής, πάρα πολύ ωραία, το κλείνουμε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, πάμε να κάνουμε μουχαμπέτη. Είπα σήμερα, όποιος πάρει, χωρίς να, αν θέλει παίζει, αν δεν θέλει δεν παίζει, σι και με. Τέλος πάντων, ό,τι έχει όρεξη, εμείς θα τον βάλουμε έτσι κι αλλιώς σε μια λίστα με μπλουζάκια, έχω για όλους. Έχω κάβα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε. Χαίρετε. Έλα, Κωστάκη. Ω, καλό σου είναι, ρε. Πού είσαι, ρε. Γεια σου, Δημητράκη. Τι έγινε, εσύ, όλα καλά. Τι φτιάνς. Ναι, τι φτιάνς. Τι κάνω, σαν λιγκάρια. Α, υπάρχει παίκτης Βρετανός. Ο Σαλιγκάρι Λίνεκερ. Πολύ μεγάλος παίκτης, πολύ μεγάλος επιθετικός, το έκοψε βέβαια, το έκανε γκάρι αυτός, Σαλιγκάρι. Σαλιγκάρι, όσοι βλέπουν και Μπόπος Φουγκαράκη, και εκεί ο Μπόπος Φουγκαράκη έχει κάτι καλαμάρια, κάτι σαλιγκάρια, φίλους, κάτι αυτά. Τώρα δεν φίβησες κάτι, ναι. Είχα πει κάποτε σε έναν φίλο Αργενό, πιτσιρικάς ήταν γύρω στα 18-19 χρονών, ξέρω, Αργενός και φανατικός και όλας και λοιπά. Τον λέω, είχατε κάποτε ένα παίχτη, λέω, το έλεγα, λέω, Κουσγκούνι, που μεγάλους κοτζίζ, λέω, δεν έχανε κοσό πάλι, τον έχασε τέτοιο παίχτη, τον έχασες. Και μετά από κάνα δυο χρόνια μου λέει, πω, πλάκα που με έκανες, μου λέει, και εγώ ψάχνα αυτό τον παίχτη, την κόλβε, έβαζε τη θέση, έπεσε, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Μόνο και ένα καλαμπουράκι, ε. Βεβαίως, σε ακούω, αγόρι μου, είμαι πολύ προσεκτή. Είχε την εντύπωση. Είπα κάτι έτσι προσβλητικό, τίποτα. Όχι, έσκασε ένα μήνυμα από Αυστραλία, γι' αυτό αφαιρέθηκα καθόλου. Αγόρι μου, καθόλου. Συγχώραμε. Είπα κάτι και. Όχι, αδερφέ μου, όχι. Ο Άκης είπε το πρωί και θα το μαλώσουμε αύριο, που είπε κάτι στο τέλος και δεν το πήρα καμπάρι. Για τους μετανάστες εκεί με κάτι χοιρινά, με αυτά δεν μου ξέφυγε και θα το μαλώσω αύριο. Διακρατικά δηλαδή, διακρατικά. Όχι, δεν ξέφυγε και δεν έπρεπε. Δεν μπορώ. Καμιά φορά έχουμε να κάνουμε 4-5 πράγματα μαζί και μας ξεφεύγουν οι κουβέντες. Τι να κάνουμε. Καλά, πέφτουν όλα μαζεμένα να πέφτουν όλα μαζεμένα. Το θέμα είναι. Εσύ. Ναι, ναι. Θεωρείς ότι στην Εφέσεων θα αλλάξει κάτι ή στο διοικητικό εφετείο μετά και στο ΚΑΣ. Κοιτάξτε. Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ατμός. Μπορεί να γίνουν τα πάντα ανατροπή και στο τέλος μετά να το σηκώσουμε και όλα στο πρωτάθλημα. Και δηλαδή οι άλλοι, αμάνε, πώς το κάνατε αυτό. Γιατί υπάρχει κάτι, διάβασα ότι παίζεται η κατάσταση να σου αφαιρέσουν βαθμούς τώρα και αυτούς εκεί πέρα με τα στημένα, έτσι. Αυτοί έπρεπε να έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό συνέπειες που δεν τις έχουν. Φυσικά, μόνο για κάτι χρόνια πάω, για τη δουλειά. Μόνο για τον Πάου, τέλος πάντων. Το πρόβλημα δεν είναι ο Πάου, το πρόβλημα είναι ο Βορράς. Δεν θέλω να λάψει το Βορρά. 100 χρόνια έχουμε το μετρό και μας κορυδεύουν. Το μετρό και το μετρό έχει γίνει ανέκδοτο. Τζακ Νόρις έχει γίνει δουλειά. 4-17. Yes. Σε φιλώ και σ' αγαπώ. Το μήνυμα, μη μασάτε τίποτα, οδηγούς και κολογίδια, αυτά είναι παραμύθια. Εννοείται, φίλε, με προστασία. Μη μασάτε τίποτα, ισοβοξία εκεί πέρα.
Νηστεία και εκκλησία και άσου να τραγουδάνε να πούμε. Δεν μας χαλάσουν μας την πίστη και τίποτα, δεν μας άμε τίποτα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Τσάου, τσάου. Γεια σου Δημητράκη, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι. Κουτσί. Οπ. Τι γίνεται. Τι έγινε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που ακούγεται στο βάθος. Δεν πιάνεσαι, δεν πιάνεσαι. Αυτό που ακούγεται είναι ρασβανόσκυλο, είναι αμπελόσκυλο. Τι σκυλί είναι αυτό που ακούγεται. Σε όλα είσαι πρώτος. Αγόρι μου. Για πες. Εγώ δεν θέλω, εγώ ένα μπλουζάκι θέλω για το ανάδειο το παιδί μου, τίποτα άλλο. Ένα μπλουζάκι. Πες μου όνομα. Σίμος, Σίμος. Μπράβο ρε Σίμο. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψοφία. Έγινε. Α, το τηλέφωνο μου. Ναι ρε παιδί μου, τα τρία τελευταία ψηφία. Δώσε μου να ξέρω. Ούτε ξέρω το δικό μου τηλέφωνο. Λοιπόν, ξέρω. Θα πω ότι είσαι ο Σίμος 111. Όταν θα αρχίσει να πει Σίμος 111. Ένα. Έγινε. Άντε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη με το παιδί. Καλή δύναμη. Αυτοί οι γονείς είναι μικροί και μεγάλοι, όχι μικροί, ήρωες. Όσοι μεγαλώνουν παιδιά, ιδιαίτερα παιδιά, παιδιά, μην τα λέτε αυτά τα παιδιά με καθυστέρηση ή με μειωμένη οτιδήποτε. Αυτά είναι ιδιαίτερα παιδιά, κάπου ο Θεός τους στέρισε κάτι, κάπου αλλού τους έχει δώσει κάτι, να το ξέρετε, και εμείς παίρνουμε από αυτά τα παιδιά. Επειδή στον περίγυρό μου έχω τέτοιες μανάδες, έχω τέτοιους πατεράδες που μεγαλώνουν παιδιά με ειδικές ικανότητες. Έτσι τα λέμε. Με ειδικές. Είναι πολύ ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά. Και αν νομίζετε ότι παίρνουν αυτά από μας, πλανάστε πλάνη νικτράν. Εμείς παίρνουμε από αυτά. Βλέποντάς τα, έτσι. Και μιλάω και για τον Γιαννάκη της Χρύσας και μιλάω για τον Γιαννάκη του κυρίου Λουκά και για τον Παναγιώτη το φίλο μου στην Τούμπα. Παιδιά που έτσι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, αλλά έχουν να παλέψουν με δύσκολες καταστάσεις, έχουν να παλέψουν με ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά το χαμόγελο δεν φεύγει από τα χείλη τους. Δεν χάνουν το κουράγιο τους, ζουν και αναπνέουν για τον ΠΑΟΚ και μας βγάζουν μια αισιοδοξία που αισθάνεσαι τρομερές τύψεις όταν δυσανασχετείς γιατί δεν είναι καλοψημένο το φαγητό ή γιατί βρέχει και πιτσιλάει ας πούμε το πρόσωπό μου η βροχή σήμερα που πάρκαρα μακριά ή γιατί δεν μου αρέσει αυτό που παίζει τηλεόραση. Δηλαδή έρχεσαι και τρως μια σφαλιάρα στο πρόσωπο πολύ ηχηρή και καταλαβαίνεις και συνέρχεσαι άμεσα και λες Θεέ μου, σε ευχαριστώ που έχω αυτά που έχω, σε ευχαριστώ που με έχεις υγιή και δώσε δύναμη στους γονείς των παιδιών αυτών να μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους και να έχουν αντοχές, να έχουν αντοχές. Σε μια χώρα που κάθε άλλο παρά διευκολύνει από το πιο απλό πράγμα, από ένα επίδομα, μέχρι το πώς θα παρκάρει το καρότσι, πώς θα περάσει το πεζοδρόμιο, χίλια πράγματα, χίλια πράγματα. Τώρα αυτά μια εκπομπή ξεχωριστή θα κάνουμε για αυτά τα παιδιά. Πάμε, πάμε. Γεια σας, χαίρετε. Έλα, Αγουστή. Έλα, Στελάρα μου. Έλα. Ακούς, είπες τώρα σαλικάρι, τρακαίνουν δύο χελώνες στο δάσος. Ναι. Και πάει μάρτυρα στο σαλικάρι, δικαστής ο Αρκούδης, Αρκούδα, ξέρω εγώ πώς λέγεται. Όχι, όχι ο Αρκούδης. Τι είναι, έψω, 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 ναι. Ψευτοεπιτροπή. Ναι, το λέει, για πες μας λέει, τι είδες. Τι να σας πω, γίνα πολύ γρήγορα, λέει, δεν μπορώ να παραδώ τίποτα, λέει. Σωστός. Το ράδιο Φενέρ δεν φίλε ακούνε τίποτα εκεί οπαδοί. Δεν έχουν καμία κουμπί να πούνε ότι αυτούς τους σκίσανε κατευθείαν, τους τιμωρήσανε. Και εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταρμάδα κάνουν καμιά αγωγή 50-60 εκατομμύρια ευρώ που έχουν αποδείξει στην Ευρώπη. Πρόσεξε. Να πάρουν τα λεφτά πίσω και μετόχους. Προσέξτε, πριν τελεσιδικήσει, με την υπόνοια μόνο, με την κατηγορία μόνο τους πετάξαν έξω. Το διευκρινίζουμε αυτό γιατί πάλι βρίσκουν να πούν λογάκια αυτοί. Ότι ναι, δεν έχουμε καταδικαστεί, ούτε αυτοί είχαν καταδικαστεί. Δεν είχε βγει. Το ράδιο Φενέρ δεν κοιμούνται, όρθιοι τι κάνουν. Ακριβώς, έλατε. Ο πρόεδρος της Φενέρ τι κάνει. Τόσα φράγκα έχασες, χάσεις και ένα εκατομμύριο ακόμα στην δικηγόρη και πάνε πάντα μια γοργή να τους πάρεις ένα εκατομμύριο με όλους. Οι άλλοι γραφικοί που βγήκανε με παραλλαγές και με μπερέδες στην δεκάδα. Δηλαδή τι καρναβάλια είστε. Που επειδή απέναντι. Επειδή απέναντι πέσαν τρεις Έλληνες. Νομίζω Μπακασέτας, ο Σιώπης, εκεί δεν παίζουν στην Αλάνια Σπορ. Και βγήκατε με μπερέδες και παραλλαγές, ρε. Ρε χαντούμια. Ας και στην Ευρώπη, δεν παίζουν στην Ευρώπη. Ρε σκερβελέδες. Ρε σκερβελέδες, πραγματικά, ρε. Ρε μπεσκέδες. Επειδή φορέσατε και μπερέ. Μπερεσκέδες. Οχ. Αυτά που είστε καλό μεσημέρι, φίλε. Δώσε μου να σε βάλω και σένα για μπλουζάκι. 283. Έτσι. Yeah. Όλοι σήμερα όσοι συμμετέχετε, όποιος θέλει παίζει, μου λέει. Αυτές τις τελευταίες μέρες μιλάμε περισσότερο γιατί έχει πολλά και σημαντικά.
Θα έρθουν μέρες να παίξουμε και πιο πολύ. Ναι, χαίρετε. Σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλώς τον. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Άσε τα κύριε. Σκέτο, Κωστή. Έλα ρε. Εγώ σου ξέρω από το παλιό του ραδιόφωνο. Όχι ρε φίλε, όχι ρε μορφή. Όχι ρε φίλε, πόσο καιρό έχεις να πάρεις τηλέφωνο. Δεν μου λες. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Θέλω να με βάλεις. Θέλω να με βάλεις για το μπλουζάκι. Να σε βάλω για το μπλουζάκι, πες μου, θύμισε μου όνομα. Μοσκόπουλος Αθανάσιος. Όχι ρε Θανάση ρε φίλε. Φιλαράκι μου. Όχι ρε φίλε, πόσο καιρό έχεις να πάρεις φίλε. Πόσο καιρό έχεις να πάρεις. Έπαιρνα. Χρόνια. Έπαιρνα στο... στον αρένα. Στον αρένα, στον αρένα. Πες, δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν έχω. Το στούντιο, το στούντιο πού κοντά είναι. Το στούντιο είναι στη Λέοντο Σοφού. Πίσω από τα Λαδάδικα, Λέοντο Σοφού και Φράγκον γωνία, στο 18 νούμερο. Τρίτο όροφο. Ε, θέλω να έρθω στην εκπομπή. Να έρθει, Άκη, να έρθει. Θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ. Σε ευχαριστώ. Εγώ. Να ξαναπάρεις πιο σύντομα. Φιλιά, φιλιά. Μιλάμε πόσα χρόνια ρε παιδιά. Αν βάλεις 3 λίμπερο και 5 αρένα, μιλάμε προεκτό. Έχει να πάρει οκταετία αυτός. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το παιδί. Ναι. Good the boy. Ο δικαστής με τις χελώνες ήταν ο τυφλοπόδικας, γι' αυτό δεν είναι τίποτα. Τι αρκούδες για αυτά να πούμε. Έσκασε ο τυφλοπόδικας, λέγω τι να δω να πούμε. Με βάλανε εδώ, κατάλαβες. Δεν παίζει να ήταν σε καμιά επιτροπή του Αυγενάκη αυτός με μαρούπες και τα λοιπά. Σίγουρα. Σταντράγγι, έτσι. Αυτός είναι μόνιμα. Δηλαδή αυτός και οι υπόλοιποι να πούμε. Το ρωτήσανε. Τι άποψη έχεις, λέει, η απάντηση μου είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Δεν αλλάζω. Οριστικό να πούμε και οριστικό το επιχειριστώ μέχρι τελευταία δραμήνου στο αιματός μου να πούμε, κατάλαβες. Για άλλο πήρα τώρα προέκυψε το δικαστήριο στη μέση. Για τον πρώτο, λίγο με παλιός βασιλικός, που ανέφερε τον Κουσκούνη και ο λογικός, δεν ξέρεις, έχουμε βρεθεί, εγώ πήγαινα στον Μπάμπη τα πρωινά. Τώρα σε κατάλαβα. Και ρέφερι που έκανες και διαιτητής. Μπράβο, γραμματής, διεθνής από την Ιταλία και του ΠΑΟΚ τα παιχνίδια. Σε θυμήθηκα. Για Γενέβη και του Άρη για Μόναχο Γάλλη Σαραγώσα. Μπράβο, είσαι ένας αργιανός ακροατής μου. Εκλεκτός τέλεχος. Γιατί όχι ρε μπαγάς. Έχω και τέτοιους, τι να κάνουμε, εντάξει, είπαμε. Μας αγαπάνε όλοι. Το τι να κάνω δεν κατάλαβα. Το τι να κάνω δεν κατάλαβα. Δηλαδή, να μην το πάρω λίγο με τυπητικό. Όχι, τι να πει. Τι να κάνω εννοώ, τι να πω για σένα, τι μπορώ να κάνω για σένα εννοώ. Αλλά τώρα μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Να σου δω και λίγο από δεξιά ότι εμείς ήμασταν στο λίμπερο, σαν πολύ πριν εσένα. Εντάξει, δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω, εγώ το 17. Σε βαρασταλίσια σου. Δεν αντιλέγω, δεν έχει σημασία αυτό. Έτσι, όχι, όχι, στο χώρο της Θεσσαλονίκης του Αθλητικού ήμασταν όλοι και βεβαίως, καμία αντίρρηση, εγώ ήμουν το 17. Για να συνεχίσω για αυτό που είπε ο πρώτος, οπότε αναφέρει το όνομα του Κουσκούνη, οπότε λογικός συνειδημός όλων μας στον γνωστό πρωταγωνιστή. Ο καραφλός εκδικητής. Ναι. Έτσι ρε ναι. Αλλά δες όμως τώρα, δεκαετία του 70 στον ΠΑΟΚ έπαιζε ο Γκουσγκούνης, ο οποίος τον είχαν πάρει από τον ΠΑΟΚ σαν παιχτάρα. Όταν λέμε παιχτάρα ήταν δύναμη. Κοίταξε, απλά θα σου το πω, με τέτοιο επίθετο σε κέδερνε. Έτσι. Μαμού σε κέδερνε όπου μάγα. Και μαμό τους παίχτες ο Γκουσγκούνης. Και μαμό τους παίχτες. Όχι τώρα. Πέρα, να φανταστείς, όποιος πήγαινε να το μαρκάρει πήγαινε με τσίγκινο σορτσάκι. Βρεβαία, είχε δυσκοπό, πώς το λένε, είχε δυσκοπρίωνος. Θέματα είχε, θέματα. Τα ξύγκαινα ήταν παλιότερα να πούμε, κατάλαβα. Αγόρι μου, για πες. Τον Γκάν, τελείωσε, ξέρει Μαριλίσσα. Τέλεια. Σε φιλώ και σε χαιρετώ. Να έρθει να πάρει. Καλά, για χαρά. Γεια σου. Φιλιά. Πρωινός αυτός ήταν στον Batman. Ναι, χαίρετε. Τι κάνετε, πείτε μας και εμάς τι κάνετε. Κωστή. Βεβαίως. Θα πέσουμε στον μπάσκετ, θα κάνουμε. Δεν σε άκουσα καλά, κάνεις διακοπή. Όπου πήγα προχθές. Εγώ πιστεύω δεν θα πέσουμε. Απλά δεν ξέρω αν θα είμαι πολύ περήφανος με τον τρόπο που δεν θα πέσουμε. Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι θα κάνουμε εμείς κάτι παράνομο, Λοβιτούρες, δεν αφήνω τέτοιο υπονοούμενο. Θα κάνουν άλλοι. Μήπως κάνουν άλλοι προκειμένου να μην. Και αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου, αδερφέ. Ναι, αυτά που κοροϊδεύουμε να όχι, όταν λέω καθόλου, α2 και περήφανος, α2 και ΠΑΟΚ,
παράλογοι τούρες, ξέρω εγώ, διάφορα κόλπα από εδώ από εκεί. Αυτά που κοροϊδεύουμε δεν τα θέλω, αδερφέ. Να ξέρεις, το λέω εγώ που δεν είμαι μπασκετικός καθόλου. Έτσι. Δηλαδή τώρα Κυριακή θα παίξουμε χωρίς κόσμο. Στο επαναληπτικό μάτσο που επιχείρησε ο Καρασκάκη μπορεί να έχει κόσμο. Δεν το ξέρω αυτό από τώρα. Λογικά θα έχει. Τι να σου πω τώρα. Λογικά, εφόσον αυτό το κάναν για δύο εβδομάδες, βέβαια υπάρχει απαντού πλανάται η απορία, αδερφέ μου, πώς γίνεται και δεν το έκαναν για κλειστούς χώρους. Π.χ. χθες το βόλεϊ, πάω Κυριακλής, π.χ. πάω Περιστέρι το Σάββατο, π.χ. τα μάτς σε κλειστούς χώρους. Πώς απαγορεύουν σε ανοιχτό χώρο που. Η κοινή λογική λέει ότι το μικρόβιο φεύγει στον αέρα, ναι. Ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν είμαι ιολόγος να πούμε, ούτε λοιμοξιολόγος. Είναι μια κατάσταση πολύ περίεργη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Εντάξει. Α δούμε. Δώσε μου όνομα να σε βάλω για τον μπλουζάκι και εσένα. Αλέξανδρος. Ναι. 655 τελειώνει το νούμερο μου. Τέλεια. Πες μου τι άλλο θες, να μην σε. Μικρά νούμεράκια έχεις. Τώρα με τα νούμερα, παιδιά. Πιο πολύ large είναι medium large. Τα νούμερα. Αν δεν το φορέσετε εσείς, κοίταξε, αν είσαι παχής, ρουφιέσαι. Αν είσαι αδύνατος τρως. Είμαι ο Οντογλυφίδα. Είσαι, σε ζηλεύω, ρε φίλε. Ξέρεις ποιος είμαι? Όχι, αυτός ένα μηδέν. Θυμάσαι το πέρυσι το καλοκαίρι στο πάρκο που είχαμε συναντηθεί. Στο πάρκο το κυκλοφοριακής αγωγής? Όχι, εκεί που μένει η πεθερά σου πάνω στο ΒΑΟ, στο Δημαρχείο Σικιών. Όχι ρε φίλε. Τι κάνεις? Άρα μορφή. Καλά, δόξα τω Θεώ. Εγώ πιστεύω στην αίθηση 7 βαθμοί θα γίνουν 5. Και τελείωσε το πανηγύρι. Δεν με ικανοποιεί αυτό, να ξέρεις. Αυτά είναι, η μήμετρα είναι τώρα. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε παρηγοριά στον άρρωστο. Εγώ θέλω να δικαστώ στο διοικητικό εφετείο κανονικά, να μπουν στην ουσία της υπόθεσης και όχι να αθωωθώ. Αθωώνεται αυτός που είναι ένοχος. Να δικαιωθώ θέλω, έχει σημασία το ρήμα που χρησιμοποιούμε. Και αν έχω κάνει παρανομία, να πέσω. Δεν θέλω καμιά χάρη από δάφτους. Να μου το λένε κιόλας. Απλά σας το λέω. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα, καθένας. Πάντως και τον Πανόπουλο που τον περίμενα τον άκουσα στην συνέντευξη που δεν είπε κάτι ουσιαστικό. Εντάξει, τι να πει και ο Πανόπουλος. Τα γύρω-γύρω έλεγε, δηλαδή δεν χτύπησε εκεί. Τι να πει ο Πανόπουλος, να βγει να πει ότι δεν είμαι ελέφαντας. Να βγει να πει. Έτσι. Εντάξει. Τι να πει, ότι δεν πουλήθηκε το ξενοδοχείο, μα πουλήθηκε το ξενοδοχείο, οκ. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Κατάλαβες. Αυτά. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Bye. Αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, να πάμε σωστά στο διάλειμμα, στην ώρα μας. Αυτές οι τέσσερις. Χαίρετε. Ναι. Σε εσάς μιλάμε! Μιλήστε μας κι εσείς! Καλώς τον! Καλώς τον παιδί! Καλώς τον! Έλα! Τι κάνω? Ο Ζώης είμαι. Έλα ρε Ζώη! Τι γίνεται ρε Ζώη? Τι γίνεται Λεβέντη μου? Καλά αδερφέ! Καλά! Ζώη και κότα! Πώς λέμε Ζώη και κότα? Έτσι μπράβο! Ζώη και κότα πάντα! Έλα γοράκι μου! Λοιπόν, με τον μπάσκετ τι γίνεται ρε Κωστή? Το μπάσκετ φίλε, τραγικά λάθη που δεν είναι της παρούσης τώρα γιατί μένεται μάχη για να σωθούμε. Με τρομερές παραλήψεις, με εγκληματικά λάθη, με πολύ κακή πολιτική στο σχεδιασμό της ομάδας. Δεν είμαι η δήμονας, το έχω πει πολλές φορές, το παίζω παντογνώση στο μπάσκετ. Τόσο μου κόβει όμως για να καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει πραγματικά απανωτά λάθη. Και βλέπεις ότι δεν είναι μία χρονιά φέτος μόνο. Εδώ τώρα το πράγμα δεν μπορεί κάθε χρόνο να γίνεται αυτό. Άρα κάτι πάει στραβά εκεί. Εντάξει. Εντάξει, κοίταξε, και εγώ δεν είμαι κανένας επιστήμονας, αλλά και εμένα όσο μου κόβει δηλαδή. Μα δεν γίνεται τώρα. Το ελάχιστο βλέπω κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να είναι κάθε χρονιά τώρα. Έβλεπα όλη την εβδομάδα δημοσιεύσεις, παιδιά όλοι στο Παλατάκι. Εγώ ήμουνα στο Παλατάκι. Ναι. Αυτό πάντως που περίμενα να δω δεν το είδα. Ναι, αυτό ας πούμε που ήταν με τον συμπολίτη. Που ήταν τίγκα, δεν χωρούσε ούτε τις σκάλες. Εντάξει. Αυτό δεν το είδα και πικράθηκα πάρα πολύ. Και μετά, όταν βλέπουν ότι κατεβαίνει τέστη η ομάδα, τότε όλοι γίνονται ξαφνικά πάω και βρίζουν και κάνουν. Ναι. Είπαμε, πάω και είμαστε και στα δύσκολα. Όχι και στα δύσκολα. Κυρίως στα δύσκολα. Κυρίως στα δύσκολα. Κυρίως στα δύσκολα. Κυρίως. Κανένας από εμάς πιστεύω δεν επέλεξε αυτή την ομάδα επειδή ήταν οι χαρές και τα πανηγύρια σε πρώτο πλάνο, επειδή οι τίτλοι ήταν αμέτρητοι, 40 πρωταθλήματα, 30, 60, αυτά σε όλα τα αθλήματα. Όχι. Άλλοι ήταν οι λόγοι, άλλα ήταν τα κίνητρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το ξέρουμε και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε αναδείξει. Τώρα, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Και ένα τελευταίο να πω που.
που είδα κάτι, πιστεύω το είδε πολύς κόσμος αυτό. Είδα έναν κύριο να φεύγει από εκεί στα δύο λεπτά και κάτι. Τώρα εμένα κάτι μου λέει αυτό, αλλά... Στην ώρα του μάτς λες? Ναι. Ναι. Είχαμε υπόλοιπο δύο λεπτά και κάτι και το βλέπω και σηκώνει φεύγει. Τι να πω. Το καλοκαίρι να δούμε πώς θα πάει τώρα. Καλά, δεν το συζητάω ότι αυτό το μάτς τώρα είναι τα πάντα. Δεν χρειάζεται να το πω με το Ρέθυμνο. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Απλά να σωθούμε και μετά θα γίνει απολογισμός όχι απλά της χρονιάς. Πώς φτάσαμε εδώ να δίνουμε μάχη για την κατηγορία. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ο πανίσχυρος με το λαό του, με την δυναμική του, με το δικό του γήπεδο, να μην μπορεί να ανθρωποδήσει. Όλα. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα καταρχήν να μην μπορεί να προσελκύσει 10, 20, 30 μεγάλους χορηγούς, φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Όσο κακή ομάδα και να έχει. Κάτι έχει πάει λάθος εκεί. Δεν γίνεται να μην έχει γίνει νοικοκυριό σωστό και να έχουμε ξανά χρέη. Δεν γίνεται. Και παλεύουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, που έχουν τις δουλειές τους και παλεύουν να τα φέρουν σε μια ευθεία. Τι να πω, ξέρω εγώ. Τι να πω. Στεναχώρια, φίλε. Είναι κοιλίδα μέσα μας. Τι να πω. Αυτά. Δώσε μου όνομα να σε βάλω και στην κλήρωση. Ζώης 581. Έγινε Ζώη. Σε ευχαριστώ. Έγινε. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτές οι δύο γραμμές. Χαίρετε. Αντιχαίρετε. Ω, καλό στο παιδί, ρε. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εγώ πήρα για να παίξω, αλλά βλέπω πολύ συζήτηση. Πολύ πρεμούρα, πολύ συζήτηση. Μου έλειψαν τα τραγούδια της Νάντιας, του παππούλη του... Ναι, ναι, του κυρίου Θράσου. Του κυρίου Θράσου. Μου έχει έρθει μήνυμα από Συντριβανίσιο, ΠΑΟΚΤΣΙ. Βάλε σε παρακαλώ, επειδή χθες ήταν η γιορτή της γυναίκας, Νίκος Γούναρης, Γιάννης πήγα να πω. Νίκος Γούναρης, για τις γυναίκες ζούμε όλοι. Το αφιερώνουμε σε όλους τους Συντριβανίσιους. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μ' ακούς? Σε ακούω, αδερφέ μου. Λοιπόν, έλα. Επειδή λένε για το αν θα έχει κόσμο ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμένα βασικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν έχει κόσμο ή όχι. Ναι. Εγώ, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που θα φέρει η ομάδα, θέλω, προσωπική μου άποψη, δεν θέλω να την συνειδητοποιήσει κανένας, είναι προσωπική. Θέλω. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα, έτσι. Για το ποδόσφαιρο, ναι. Για το μπάσκετ δεν μπορώ να, δεν έχω άποψη. Εγώ δεν θα την πω. Ναι. Τέλος πάντων. Θα πω, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα φέρω σε όλα τα παιχνίδια, θέλω να μπουν 4 φορές αυτοί που έχουν τα πορεία εκεί, μετά από τέτοιο μαρκάρισμα που έκανε ο Γιαννούλης, σε αυτόν εδώ, πώς το λένε, το Κοντοπίθαρο. Ναι, ναι, το θεατρίνο. Το θεατρίνο. Σε οποιονδήποτε πάει να κάνει συμβόλαιο με αυτή την ομάδα. Και να του σταματήσει το ποδόσφαιρο. Είναι κακία. Δεν θέλω, δεν θέλω. Καταλαβαίνω το πνεύμα σου, πάθος, αυταπάρνηση. Δεν θέλουμε να κόψουμε την μπάλα σε κανένα. Αν φτάσω σε αυτό το σημείο να πω ότι θέλω να μπει 4 φορές. Αυτό και το αποτέλεσμα είναι και 0-0, δεν με πειράζει. Ειλικρινά σας να το σηκώσει λίγο στον αέρα χωρίς να τον τραυματίσει. Να φοβάται να μην να πατάει κάτι. Ας πούμε ότι συμφωνούμε σε αυτό, όχι τραυματισμούς, όχι. Όχι δεν θέλουμε. Τραυματισμό, άντε. Το πικαρίζω. Έλα, για να μπορώ να είμαστε εντάξει, να είμαστε σωστοί. Ναι. Όχι, γιατί για να έχει και κάποια ισχύ η μήνυση που θα κάνουν εγκοστικά. Όχι, στον αέρα θέλω να τον δω. Τον θέλω, τον θέλω να τον δω, στον αέρα θέλω. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί αλλιώς θα είναι στον αέρα και η μήνυση. Το εστερνίζομαι. Όχι όμως τραυματισμό, όχι να κόψουμε την μπάλα σε κανένα, δεν θέλουμε. Όχι, όχι. Δεν θα γίνουμε σαν κι αυτούς. Όχι, όχι. Αγόρι μου. Παναγιώτη, δώσε τα 3 τελευταία. Αν και παλιότερα. Καλά, αν και παλιότερα μας κόψαν κάποια παιδιά. Πάρα πολλές φορές. Α, μπράβο. Πάρα πολλές φορές. Μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα και με τον Γκαρσία και με τον Οκά και με πολλούς. Άστο το. Και ακόμα και με τον Γιώργο τον Κούδα. Βεβαίως. Σηλώσαν την ομοπλάτη τον άνθρωπο. Βεβαίως. Έτσι. Φιλιά πολλά! Γεια σου Παναγιώτη μου! Σε χαιρετώ! Ζουμουσού αδερφέ μου! Ζουμουσού αδερφέ μου! Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι! Έπεσε! Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω με το που θα γυρίσουμε. Έχουμε Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα. Για να συζητήσουμε την επικαιρότητα, όσοι πήρατε τηλέφωνο και όσοι στείλατε μήνυμα μέχρι τώρα, έχετε μπλουζάκι, λέω μέχρι τώρα, γιατί από εδώ και πέρα θα πάμε σε άλλο μοτίβο, σε άλλο ύφος, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε γρήγορα
με Κώστα Βασιλόπουλο να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Επιστρέφουμε! Μπράβο σας. Δύο λίρες, δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι, αλλά με πολλά κοινά στο Βεργίνα Θέατρο. Πάμε εμείς τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μας περιμένει ο διευθυντής της Φόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος. Χαίρετε! Γεια σου Κωστή, καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, ναι. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, οδηγούμαστε σε αγώνες και κλεισμένων των θυρών στο τέλος της εβδομάδας και στους αγώνες που ξέρουμε. Με την απορία βέβαια πώς γίνεται να αφήνουν μάτς σε κλειστά, δηλαδή μπάσκετ και βόλεϊ, και να λένε ότι δεν πρέπει να γίνονται αγώνες σε ανοιχτό χώρο. Δεν ξέρω Κώστα αν σου δημιουργήθηκε αυτή η απορία. Κοιτάξτε, σίγουρα, απλά νομίζω ότι τα μέτρα προφύλαξης από τον κορονοϊό, ναι, είναι επιβεβλημένα. Θεωρώ ότι τις επόμενες ώρες, αν όχι τις επόμενες μέρες, αν όχι τις επόμενες ώρες, θα έχουμε πλήρη απαγόρευση. Και εκεί, μάλιστα. Ναι. Είναι, αυτό επιτάσσει η λογική. Λογική, βεβαίως. Που απαγορεύονται φύλακες στα γήπεδα τα ανοιχτά, είναι επιτακτική ανάγκη να απαγορευτούν οι φύλακες και στα γήπεδα. Φυσικά. Δεν θέλω να πιστέψω κάτι άλλο τώρα, δηλαδή, ξέρεις τι, να κινηθούμε μέσα στα όρια τα επιτρεπτά και να μην μπούμε σε συνωμοσιολογίες, τουλάχιστον όταν δεν έχουμε αποδείξεις. Ναι. Το κοινό καλό να πω, δημόσια υγεία, δημόσια ασφάλεια, είναι πάνω από τις θύρους συζητήσεις και φυσικά θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθεί η εξάπλωση ενός ιού που φαίνεται ότι παραλύει την παγκόσμια οικονομία. Ναι. Γιατί αυτό συμβαίνει, ναι, με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μη εξάπλωση του ιού, παραλύει η παγκόσμια οικονομία, οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό, ναι, προκύπτει από όσα διαβάζω, διότι λειτουργεί ως ντόμινο, δηλαδή, ξέρεις, από αθλητικά, κομμάτι, ναι, τουριστικά, οικονομικά, ναι, από κάθε, ναι. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Φυσικά. Αφορά όλο τον πλανήτη. Ναι. Τα απόνερα θα φτάσουν και στην Ελλάδα και θα ενισχυθούν από τα απόνερα που θα δημιουργηθούν από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ναι. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα ξεπεραστεί το πρόβλημα. Σίγουρα όμως υπάρχει θέμα. Υπάρχει, ναι, υπάρχει θέμα και νομίζω ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ναι, για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Δίστανται οι απόψεις περί της σοβαρότητας του ιού, περί της θρησιμότητας ελληνικής κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα για να μην φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις. Ναι. Κώστα, κυρίως πλήττεται ο τουρισμός σε πρώτη φάση, παντού όποια χώρα ας πούμε βασίζεται στον τουρισμό, και εκεί θα έχουμε σοβαρό ζήτημα. Έτσι, βλέπουμε τι γίνεται δίπλα στην Ιταλία, πολύ κοντά μας. Αυτό θα είναι μία από τις απώλειες. 20 εκατομμύρια άνθρωποι είναι σε καραντίνα. Δύο Ελλάδες. Δύο Ελλάδες. Ναι. Ναι. Δεν είναι μικρό το πρόβλημα, είναι τεράστιο. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει, πώς μπορεί να φτάσει. Τώρα, το κεκλεισμένο των θυρών, ναι, θα έπρεπε να είναι συνολική απόφαση και για τους χώρους, για τα κλειστά γήπεδα. Αλλά... όπως είπες, νομίζω θα γίνει και αυτό, Κώστα, πολύ σύντομα. Ναι, νομίζω θα γίνει, ναι, και αυτό, ναι. Ναι. Θα γίνει και αυτό. Μάλιστα. Και αυτό έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να έχουμε αθλητική διοργάνωση με κόσμο στη χώρα, ναι, για να περιοριστούν τα κρούσματα. Ναι. Η εξάπλωση των κρούσματων, όχι τα κρούσματα. Ναι. Πάμε στα πιο πεζά. Στα αμιγώς αθλητικά. Μάλλον ούτε εκεί είναι αμιγώς αθλητικά. Στα δικαστικά, να πούμε. Σήμερα είναι η μέρα της έφεσης, ναι. Εγώ δεν περιμένω να γίνει απολύτως τίποτα. Και η Επιτροπή Εφέσεων, και μακάρι να κάνω λάθος, θα δικάσει την υπόθεση με τον τρόπο που δίκασε και η Τσαγκιά σε πρώτο βαθμό. Δεν θα μπουν στην ουσία. Θα επιχειρήσουν να εξετάσουν την εισήγηση χωρίς να λάβουν υπόψη τους της Επιτροπής Αυγενάκη, την εισήγηση, χωρίς να λάβουν υπόψη τους ότι δεν υπάρχει καμία νομική λογική στο σκεπτικό της εισήγησης, και θα δοθούν ποινές.
ούτε και στην ΠΑΕ περιμένουν μια διαφορετική μεταχείριση από την Επιτροπή Εθέσεων. Ναι. Θα είναι έκπληξη αν έχουμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ επιχειρεί, αναζητά δικαίωση και δικαιοσύνη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Διοικητικό Εφετείο και στο ΚΑΣ. Δηλαδή σε τρεις βαθμούς, δύο εντός συνόρων και έναν εκτός συνόρων, στους οποίους θα μπουν στην ουσία της υπόθεσης και θα εξετάσουν όλα αυτά που ο ΠΑΟΚ υποστηρίζει. Ότι χωρίς να αποδειχθεί καμία απολύτως πολυδιοκτησία, με το κάλυμα του παρενθέτου προσώπου, το οποίο δεν στοιχειοθετείται επίσης, επιβάλλονται στον ΠΑΟΚ κυρώσεις και ποινές. Ναι. Και φυσικά υπάρχει το πώς συστάθηκε η Επιτροπή, ποιο είναι το σκεπτικό της Επιτροπής και όλα αυτά, ακόμα και για το παρένθετο πρόσωπο. Ποιο είναι το σκεπτικό, ποιες είναι οι αποδείξεις, πώς αποδεικνύεται ότι υπάρχει παρένθετο πρόσωπο και επιρροή από τον ΠΑΟΚ προς την Ξάνθη, από τον Ιβάν Σαββίδη προς τους ιδιοκτήτες της Ξάνθης. Είπε πολλά ο κ. Πανόπουλος προχθές στην συνέντευξη τύπου που έδωσε και δόθηκαν απαντήσεις οι οποίες έχουν λογική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Η λογική, η νομική λογική. Είμαι υπεύθυνος, είμαι ένοχος να τιμωρηθώ. Εφόσον δεν είμαι, γιατί τιμωρούμε? Γιατί αυτό βολεύει τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, το λέω, το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα δεν είναι αποφάσεις που βγαίνουν γιατί στις αίθουσες που εξετάστηκαν υπήρξε νομική λογική. Ναι. Υπάρχει, είναι πολιτικές αποφάσεις. Ναι. Κακώς ο κόσμος αναρωτιέται και διερωτάται και για το αν οι νομικοί που έχει ο ΠΑΟΚ κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν την κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Όταν μια απόφαση είναι πολιτική, όπως ήταν η απόφαση της Επιτροπής Αγγενάκη, όπως ήταν της Τσαγκιά, όπως ίσως είναι της Επιτροπής Εθέσεων, μακάρι να κάνω λάθος, ξαναλέω, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ναι. Μην ζητούμε να νικήσουμε κάτι που δεν νικεί. Δεν μπορείς με τα χέρια σκουντώντας να ρίξεις ένα τοίχο 30 πόντο φτιαγμένο από πετό. Είναι αδύνατο, όσο και να χρόνια να σπρώχνεις δεν θα πέσει. Λοιπόν, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει το κράτος. Το παρακράτος μπορεί. Το κράτος όχι. Και σήμερα δυστυχώς υπάρχουν πολιτικές του ΠΑΟΚ αρχής γενομένες από την απόφαση που ελήφθη Επιτροπή Αγγενάκη. Νομίζω ότι αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Τώρα, γιατί ποντάρω και πιστεύω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν στο στέκι στο διοικητικό εφετείο. Εκεί μιλάμε για κανονικούς δικαστές. Εκεί μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Εκεί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα λάβουν υπόψη τους κάθε νομικό επιχείρημα που θα υποστηριχθεί από τους νομικούς της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και εντός και εκτός συνόρων. Ναι. Που θα μπουν στην ουσία της υπόθεσης που μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί αυτό, Κώστα. Μα δεν έχει συμβεί. Ναι. Δεν έχει συμβεί. Όχι, δεν έχει συμβεί. Δεν έχουμε σοβαρή εξέταση της υπόθεσης ούτε από την Τσαγκιά, ούτε από την φυσικά από την Επιτροπή Αγγενάκη, είχαμε, ούτε από την Τσαγκιά και ίσως και από την Εφέσεων, την Επιτροπή Εφέσεων. Δεν προκαταβάλω τιμωρία που υπάρχει από την Εφέσεων. Λέω όμως ότι αν δεν μπουν στην ουσία να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι δεν θα συνεχίσουν αυτό που έκανε και η Τσαγκιά. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι άλλο. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε, αυτό που έκανε δηλαδή ναι. Η δικαστής, το πρωτοβάθμιο όργανο της Super League. Ναι. Mm-hmm. Το ερώτημα βέβαια, αλλά το απάντησες ήδη, ότι είναι πολιτικό το ζήτημα, είναι γιατί να μην μπει στην ουσία του πράγματος η δικαστήνα. Να μπει, γιατί να μην μπει στην υπόθεση. Δηλαδή παίρνεις την απόφαση, την νομοδότηση. Γιατί δέχονται ως δεσμευτική την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν θέλουν να τρέξουν τα νερά. Να σου το πω απλά και λαϊκά. Φύγε κακό από πάνω μου. Ναι. Μακριά από εμάς και... Γνωρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Διοικητικό Εφετείο, λένε ας πάρουν την υπόθεση δικαστές έμπειροι με πολυετή ας πούμε παρουσία σε τέτοιου είδους διαφορές και ας αποφασίσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο, ο ΠΑΟΚ έχει άσους κρυμμένους στο μανίκι του. Το κρυμμένους είναι σχετικό. Έχει έγγραφα, χαρτιά, επιχειρήματα να παρουσιάσει, τα οποία δεν μπορεί να μην ληφθούν υπόψη.
Μιλάμε για κανονική δικαιοσύνη. Δεν μιλάμε ούτε για πρωτοδίκες, ούτε για... Μιλάμε για δικαστές οι οποίοι δεν μπορούν να μην λάβουν υπόψη τους τα νομικά επιχειρήματα που θα, που θα επικαλεστούν οι δικηγόροι στις δύο εξετάσεις. Στο διοικητικό εφετείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πριν φτάσουμε στο ΚΑΣ, εκεί όπου όπως έγινε γνωστό, ο ΠΑΟΚ έχει απευθυνθεί σε ένα από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο, έχει απευθυνθεί στο κορυφαίο νομικό γραφείο για θέματα διαφορών που άπτονται της αρμοδιότητας του ΚΑΣ, προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος και να, σε περίπτωση που χρειαστεί, να προσφύγει, αν δεν βρει δικαιοσύνη εντός συνόρων, να την αναζητήσει στο ΚΑΣ. Μάλιστα, μάλιστα. Κώστα, υπάρχει και η αμιγώς ποδοσφαιρική, η ευχάριστη νότα από την ΚΑΠΑ 19, την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία και του Μίροσλαβ Σνάουτσνερ, που κατέκτησε τρίτο συνεχόμενο και αίτητο πρωτάθλημα. Ναι, μόνο συγχαρητήρια. Αξίζουν και στα παιδιά του Γκαρσία και στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, γιατί αυτή η δουλειά, αυτή η επιτυχία, τρεις συνεχόμενοι τίτλοι, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια και στα παιδιά και στον Γκαρσία και στον Σνάουτσεν και στον Κώστα του Μουσουφίδη και σε όλους όσοι αποτελούν σήμερα τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ με ναυαρχίδα, με αιχμή του δώρατος στην ΚΑΠΑ 19, διότι οι δικές της επιτυχίες αντανακλούν τη δουλειά που γίνεται, παραλαμβάνω, στο σύνολο των τμήματων υποδομής, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, ένας οργανισμός τον οποίο ο Ιβάν Σαββίδης και η ΠΑΟΚ έχουν επενδύσει πολλά χρήματα. Πολλά. Και πλέον περιμένουμε και να την παραγωγή, διότι έφτασε η ώρα. Ο Μιχαηλίδης είναι ένα από τα παιδιά που πρωτοθυρών. Υπάρχουν και άλλοι που βγαίνουν και μπορεί να βγουν από την υποδομή του ΠΑΟΚ. Παιδιά που διακρίνονται και με την ΚΑΠΑ 17 και με την ΚΑΠΑ 19, και οι ηλικίες 17, 18, 19, που πιστεύω ότι κάποιους από αυτούς θα τους δούμε σε μόνιμη, σε καθιερέρωση μέσα στην αντική ομάδα, μέσα στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό όμως είναι θεωρητικό, θα πρέπει να γίνει πράξη. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Επενδύθηκαν χρήματα στις υποδομές του ΠΑΟΚ για να παράξουν ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και διαδικασία, όμως είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει και αυτό, διότι αλλιώς δεν έχει και τόσο μεγάλη ουσία. Δηλαδή, χρήματα που έχουν επενδυθεί θα πρέπει να αποσβεστούν. Με έναν παίκτη ανά 3-4 χρόνια γίνεται απόσβεση. Δηλαδή, με την παραγωγή ενός παίκτη για την μεγάλη ομάδα, για την ομάδα του ΠΑΟΚ, γίνεται απόσβεση. Θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το στάδιο, τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο πλέον. Πέρα από το που ανέφερες, και τα συγχαρητήρια όλων μας στην επιτυχία της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία, που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ παράγει και προπονητές. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ που διακρίνεται μέσα από την υποδομή του ΠΑΟΚ μετά τον Βλάντα Νίβιτς, είναι ο Πάμπλο Γκαρσία και ο συνεργάτης των ποσοστά είπε ο Μύρος Λαμπάρας. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Και να είσαι καλά. Θα τα πούμε αυτά αύριο. Θα έχουμε συνέχεια στα σχόλιά μας. Ναι. Σε χαιρετούμε. Είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά στα θέματα που ανέφερες και νωρίτερα και αναμένουμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μία προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Θα υπάρξει μία πολύ μικρή διακοπή για λόγους τεχνικούς. Πολύ μικρή. Πεντάλεπτη. Χριστό. Ούτε πεντάλεπτη. Σας χαιρετούμε. Θυμίζουμε Αλφα Πάρκ, το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου 42-44-44 και καυσόξυλα Φυτάς Όλγας 206 και κάρβουνα και είδη μπάρμπεκιου. Σας χαιρετούμε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται Γιώργος Αγόρας. Bye, bye!